Δηλούν λοιπόν όταν θα εμφανιστεί ο Τίμιος Σταυρός στον ουρανό, ο φωτεινός, ο φωτοειδής, θα δηλώνει τον Σταυρωθέντα πρώτερον. Θα είναι η ταυτότητά του. Εγώ είμαι εκείνος που με σταυρώσατε. Είναι οι δόντες, οι πρώτερον εκεντήσαντες κλπ. Για να τον δουν εκείνοι που πρώτα τον είχαν εκεντήσει, περιπέξει, ηρωνευτεί, σταυρώσει, λογίσει. Ποιοι? Οι επιβουλεύσαντες Ιουδαίοι. Κόψονται, φιλέ, καταφυλάς. Αυτό πρέπει να σας πω ότι το προφητεύει και ο Ζαχαρίας. Είναι στο 12ο κεφάλαιο, στίχος 10 και 12. Φιλέ, καταφυλάς. Λέγοντες. Τι θα λέγουν? Δεν είναι όμως οι Ιουδαίοι μόνο. Προσέξτε αυτό το σημείο. Από τα φιλέ, καταφυλάς. Να σας το εξηγήσω λιγάκι. Είναι, και, είναι μια εικόνα. Διότι οι Εβραίοι πια δεν έχουν φυλές. Είναι γνωστό ότι οι φυλές διατηρήθησαν μέχρι το 70 μετά Χριστόν. Τόσο χρειάζονται. Γιατί? Δια να πραγματοθεί η προφητεία ότι ο Χριστός θα ήρχεται από τη φυλή του Ιούδα. Επέρασαν ολόκληρη περιπέτεια στη Βαβυλώνα και διατηρήθησαν τα αρχεία των φυλών. Ακριβώς διότι έπρεπε να επαληθεύσει η προφητεία του Ιούδα. Σημειώστε δε ότι οι 10 φυλές ήδη είχαν χαλάσει, γιατί προηγήθηκε κάπου 100 χρόνια πιο μπροστά η αιχμαλωσία των Ασσυρίων στην Ινεβή. Δεν ενδιέφεραν όμως πια εκείνοι. Έμειναν μόνο οι 2 φυλές, του Ιούδα και του Βενιαμίν. Έπρεπε λοιπόν να επαληθευθεί η γραφή. Όταν επαληθεύθηκε ότι ο Χριστός ήρθε από τη φύλη του Ιούδα, ένα από τα σημεία του Μεσσίου, από τη φύλη του Ιούδα, κατόπιν ήταν περίτη πια η διάκριση των φυλών. Και το 70 μετά Χριστόν, όταν κατεστράφη η Ιερουσαλήμ και εσκορπίστηκαν οι Εβραίοι, πείτε κακή σε εσάν τα παιδιά του λαγού, σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχουν πια φυλές. Πώς λοιπόν εδώ λέγει ο προφήτης αυτό? Θα σας το πω πώς το λέει. Στην Αποκάλυψη ομιλεί περί 12 φυλών. Ποιες είναι αυτές οι 12 φυλές? Αν προσέξετε, εκεί δεν αναφέρει τις παλιές 12 φυλές, αλλά υπάρχει μία διαφορότροπος αρρύθμισης. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όλα τα έθνη της γης. Αυτό είναι όλο. Ας το πω αλλιώτικα. Όταν ο Χριστός είπε, θα καθίσετε εσείς οι 12 Απόστολοι μου επί 12 θρόνων κρίνοντες τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ποιες 12, αφού δεν θα υπήρχαν πια? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το σύνολο της ανθρωπότητας. Το σύνολο της ανθρωπότητας. Και συνεπώς, ποιοι κόψονται? Δεν ποιοι κόψονται. Αυτός που κάνει κοπετών, κόπτομαι. Αυτός που κάνει κοπετών. Ξέρετε τι είναι ο κοπετός? Να χτυπάω το στήθος μου δυνατά και να ξεριζώνω τα μαλλιά μου. Δείγμα εσχάτου ακραίου πένθους και υπερβολικής λύπης. Θα δούμε στις πράξεις των Αποστόλων λίγο πιο κάτω ότι στον θάνατο του Στεφάνου έκαναν κοπετών. Θα το δούμε εκεί γιατί έγινε κοπετός. Το λένε και στη γλώσσα μας. Έγινε κοπετός. Δηλαδή, εκδηλώσεις λύπης σε ακραίων βαθμών. Βέβαια, δεν θα υπάρχει τίποτα περισσότερο κανείς πια να πενθήσει όταν δει τα τεκμήρια εκείνα που θα το αποδεικνύουν το μεγάλο του λάθος στη ζωή. Ότι πήρε δρόμο λανθασμένον. Λοιπόν, πρόκειται περί ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Σε τι? Όσοι μέσα στην ιστορία εσταύρωσαν και εξεκέντησαν τον Υιόν του Θεού. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος εις τους Φιλιππησίους ότι πενθεί για εκείνους που έκαναν την κοιλιά τους Θεό
και ανασταυρώνουν τον Υιόν του Θεού. Είναι οι χριστιανοί, γιατί περί χριστιανών ομιλεί και ο Απόστολος Παύλος, είναι οι χριστιανοί που αρνήθηκαν το ασκητικό στοιχείο και αναζητούν τον χριστιανισμό να τον κάνουν πολιτισμό. Δηλαδή, να δώσουν το στοιχείο της ανέσεως. Αυτοί ανασταυρώνουν τον Χριστό του Χριστού. Γιατί? Διότι σταυρώνουν τον Χριστό, αλλά δεν σταυρώνουν τον εαυτό τους. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Εγώ, λέει, έχω σταυρωθεί ως προς τον κόσμο. Είμαι σταυρωμένος. Αρνείται λοιπόν ο χριστιανός που θέλει να κάνει τον χριστιανισμό πολιτισμό και να βγάλει το στοιχείο της ασκήσεως. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι θα κάναμε και θα κάνουμε? Τι θα κάνετε? Έτσι και έβγαλες, άνθρωπε, το ασκητικό με την έννοια του ασκούμε, με την έννοια της σταυρικής ζωής, όχι του μοναχισμού. Της σταυρικής ζωής που ανήκει σε κάθε πιστόν, δεν είναι για τους μοναχούς. Προσέξτε παρακαλώ. Θα ήταν πλάνη να πιστεύουμε ότι ανήκει αυτό μόνο στους μοναχούς. Είναι το ασκητικό στοιχείο με την έννοια του να λέμε σε πάρα πολλά πράγματα του κόσμου τούτου ένα όχι. Να λέμε ένα όχι. Εκείνος που θα το βγάλει αυτό και θα μεταβάλει τον χριστιανισμό σε άνεση, σε επίγειον παράδεισον, σφάλεται και φέρεται χαρακτηριζόμενος από αυτήν την Αγία Εγγραφή, ρητός και κατηγορηματικός. Γιατί εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι έκαναν την κοιλιά του στη Θεό. Κοιλιά, ξέρετε τι θα πει? Άνεση. Να φάω είναι το φαΐ και το πιεί. Να το πω λιγάκι έτσι, θα πω κι άλλη φορά πιεί. Είναι το πιεί. Θέλει το να πίνεις και να τρως και να διασκεδάζεις και να ζεις. Να ζεις χωρίς καμία δυσκολία στη ζωή σου. Αυτή είναι οι σταυρωτές, οι ανασταυρωτές του Χριστού μέσα στην ιστορία. Αυτοί θα δουν τον σταυρόν, το σύμβολο της θυσίας και της ασκήσεως, και τότε κόψονται. Αλλά μάταια και ανώθελα πια. Διότι αυτός ο κοπετός και αυτό το πένθος δεν έχει τίποτα να βγάλει. Δεν είναι η κατά Θεόν λύπη που οδηγεί στην μετάνοια. Εδώ είναι εκείνο που πια δεν μπορείς τίποτα πλέον να κάνεις. Λέγοντες, τι? Ούτως εστίν ο ραπιστής? Μα αυτός είναι εκείνο που ραπίσαμε. Ούτως εστίν αυτός είναι ου εις το πρόσωπον ενέκτησαν εκείνη? Αυτοί που φτύσαν στο πρόσωπό του τότε. Μήπως δε φτύνουμε όταν λέμε ποιος είναι, δε, ποιος είναι ο Χριστός? Διάβαζα σε ένα μασονικό βιβλίο τι λένε για τον Χριστό και για τη Θεοτόκο. Δεν θέλω να σας το πω. Βέβαια δεν πρωτοτυπούν οι ταλέποροι. Τα έχουν πάρει από εκείνον τον διαβόητον Πορφύριον και τον Κέλσον. Ο Πορφύριος βέβαια ήταν μαθής του Κέλσον και αντιγράφει τον Κέλσον, που του έδωσε την αποστομωτική απάντηση ο Οριγένης. Είναι τόμος ολόκληρος. Κατά Κέλσου εναντίον του Κέλσου. Είπε φοβερά πράγματα. Όλοι οι άθεοι και οι αρνητές του Χριστού από εκεί αντλούν, από τον Κέλσον και τον Πορφύριον. Ιδωλολάτρε ήσαν, διανοούμενοι ιδωλολάτρε. Τι λένε? Απίθανα πράγματα. Αν σας έλεγα ότι εσείς γεννηθήκατε από μια μάνα που ήταν πόρνη, θα ήταν τιμητικό για σας? Ή θα εστεναχωριόσαστε? Η Θεοτόκος που είναι η Πάναγνη, η Παρθένος, η υψηλωτέρα των ουρανών, βρίζεις έτσι? Τι κάνεις? Απλούστατα, φτύνεις. Αυτός είναι εκείνον που τον φτύσαμε. Αυτός είναι εκείνος που του δώσαμε το ράπισμα. Αυτός είναι. Φτύνεις, ποιο φτύνεις, άνθρωπε? Εκείνο το γνωστό, πολύ γνωστό, το ξέρετε όλοι, σχήμα. Εκείνος που φτύνει τον ήλιο. Δεν φτάνει βέβαια στον ήλιο το φτύσμα του. Απλώς ξανακατεβαίνει πάλι κάτω το φτύσμα και πέφτει στη μούρη του. Ούτως εστίν ον δεσμής περιβεβλήκασεν. Αυτός είναι εκείνος που τον έδεσαν? Ούτως εστίν
ον σταυρωθέντα πρώτερον εξυφτέλησαν. Αυτός είναι εκείνος τον οποίον σταύρωσαν και πριν τον σταυρώσουν τον εξυφτέλησαν και τον διεπόμπευσαν βάζοντάς του κόκκινη πορφύρα, όπως του βάλε και ο Πιλάτος, του βάλε και ο Ηρώδης, για να τον διαπομπεύσουν ως ψευδό βασιλέα. Πού φύγομεν από προσώπου της οργής σου, ερούσιν. Θα πούν, από πού να φύγομαι, πού να ξεφύγομαι από το πρόσωπο της οργής σου. Και εδώ δείτε παρακαλώ, επειδή είναι πάρα πολύ της μόδας το θέμα της ελευθερίας, ευκαίρος ακαίρος όπου βρίσκω κάτι το λέγω και το ξαναλέγω. Αν ήσαν οι άνθρωποι ελεύθεροι όπως την εννοούν την ελευθερία, να διαλέγω το καλό ή το κακό χωρίς να μου κάνεις παρατήρηση, ούτε ο Θεός να με καταδικάσει. Εδώ γιατί με καταδικάζει ο Θεός? Άρα δεν σημαίνει ελευθερία εκλογή καλού ή κακού. Όχι, δεν είναι αυτό ελευθερία. Η ελευθερία είναι ότι μπορώ βέβαια να κάνω το κακό, αλλά δεν πρέπει να το κάνω. Δεν με συμφέρει να το κάνω. Γιατί υπάρχει η κόλαση. Αγγελικών στρατιών περιβαλλουσών ουδαμού φυγήν δυνήσονται. Γύρω οι άγγελοι. Ένα ωραίο σχήμα εδώ. Από πού θα φύγει? Από πού άνθρωπε θα φύγει? Μυριάδες μυριάδων άγγελοι σε επιτηρούν. Ένας άγγελος μόνο να ήταν θα σε επιτηρούσε. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος θα σε επιτηρούσε. Από πού θα φύγεις, πού θα ξεφύγεις? Ύστερα μην ξεχνάς άνθρωπε, ταλέπορε και φτωχέ, ότι ανεστήθησε από τους νεκρούς και είσαι καταδικασμένος να μην πεθάνεις ξανά. Είσαι καταδικασμένος να μην πεθάνεις ξανά. Φόβος της εχθρής του σταυρού το σημείον και χαρά της φύλης της εις αυτόν πιστεύσασιν ή κηρύξασιν αυτόν ή υπερ αυτόν, συγγνώμη, υπερ αυτού παθούσιν. Φόβος και τρόμος εις τους εχθρούς του σταυρού. Να δουν εκείνο που ενέπαιξαν στη ζωή τους, που περιεφρόνησαν στη ζωή τους, αλλά μεγάλη χαρά εις εκείνους που είναι φίλοι του σταυρού, εκείνοι που πίστεψαν εις τον Τίμιον Σταυρόν, εκείνοι που κήρυξαν τον Τίμιον Σταυρόν, ή καλύτερα αυτοί που πίστεψαν εις εκείνον που σταυρώθηκε εις τον Χριστόν, εκείνοι που κήρυξαν εκείνον που σταυρώθηκε εις τον Σταυρόν, ή εκείνοι που έπαθαν, εμαρτύρησαν υπέρ εκείνου που εσταυρώθη εις τον Σταυρόν. Τις άρα μακάριος τότε ως φίλος Χριστού ευρεθήσετε. Ποιος θα είναι εκείνος ο ευτυχισμένος που θα βρεθεί τότε φίλος του Χριστού? Ποιος θα είναι? Ου καταφρονεί των οικείων δούλων ότος ούτος ένδοξος βασιλεύς, ο υπό των αγγέλων δορυφορούμενος, ο του πατρός σύνθρονος. Δεν καταφρονεί, δεν περιφρονεί τους δικούς του ανθρώπους, τους δούλους του, τους ανθρώπους, τους δικούς του, εκείνοι που πίστεψαν, που πέθαναν για αυτόν, εκείνος που είναι τόσο ένδοξος βασιλιάς, αυτός που δορυφορείται υπό των Αγίων Αγγέλων, αυτός που είναι σύνθρονος στον ίδιο θρόνο με τον Πατέρα, δηλαδή και ως Θεός και ως άνθρωπος. Είναι αγάρ μη συμφυρώσιν η εκλεκτή μετά των εχθρών, αποστέλει τους αγγέλους αυτού μετά σάλφιγγος μεγάλης και επισυντάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων. Δια να μην συμφύρονται, λέγει, άπιστοι με τους πιστούς, οι υποψήφοι κολλασμένοι με τους υποψηφίους να λάβουν τον στέφανο της βασιλείας, στέλνει τους Αγίους Αγγέλους. Τι να κάνουν? Να επισυνάξουν τους εκλεκτούς από τα τέσσερα σημεία, τέσσερους ανέμους, τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι θα βρεθούμε πρώτου βήματος του αδεκάστου κριτού. Είτε
πνιγήκαμε στη θάλασσα. Το λέγει αυτό μάλιστα πολύ περιγραφικά το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είτε μας έφαγαν τα θηρία, είτε πεθάναμε τον φυσικό θάνατο στο κρεβάτι μας και μας έθαψαν σε ένα τάφο. Είτε καήκαμε, είτε έπεσε μία βόμβα και μας έκανε λιώμα. Όπως και να έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι όλοι θα αναστηθούν και θα είναι παρόντες, είτε πέθανα στην Ελλάδα, είτε στο Βόρειο Πόλο, είτε στην Σελήνη γιατί πήγαμε ένα δορυφόρο, ή στον Άρη, ή έξω από το πλανητικό μας σύστημα, όπου και αν άφησα τα κοκαλάκια μου, όπου και αν πέθανα, θα μαζευτώ, θα με μαζέψουν οι Άγιοι Άγγελοι και θα αναστηθούμε και θα βρεθούμε μπροστά εις τον θρόνο του Χριστού. Υπάρχει δε σαφής η διάθεση. Ο Κύριος το λέγει, θα μας το πει και ο Αγίος Κύριος παρακάτω, με την εικόνα των προβάτων και των κατσικιών. Υπάρχει μία σαφής διάκριση. Έτσι θα είναι, εικόνα είναι αυτό. Θα δείξει τους εκείνους που θα σωθούν και εκείνοι που δεν θα σωθούν. Ενός του Λότ ου κατεφρόνησεν. Πώς άρα πολλών δικαίων καταφρονήσει? Αυτός ο Θεός κατέβηκε να σώσει τον Λότ. Ενθυμηθείτε παρακαλώ την εκείνο το καταπληκτικό της φιλοξενίας του Αβραάμ, όταν οι τρεις άγγελοι φιλοξενούνται από τον Αβραάμ εις τύπον του Θεού, του Αγίου Τριαδικού Θεού, και τρεις άνδρες ήσαν. Ο ένας έμεινε μετά του Αβραάμ και διαλέγεται. Οι δύο κατέβηκαν, γιατί ήταν πιο κάτω θα λέγαμε τοπογραφικά, εις τα Σόδωμα. Οι δύο ποιοι είναι? Εις τύπον του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διότι ο Αβραάμ είναι ψηλότερα εις τύπον του ουρανού. Εκείνοι που κατεβαίνουν είναι εις τύπον της γης, της αμαρτωλής γης. Ποιος κατέρχεται εις την ιστορία, εις τον κόσμο? Ποιος τέλεται? Ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα μένει μέσα στην ιστορία, μένει στην Εκκλησία. Αυτοί κατέβηκαν για να σώσουν τον άνθρωπο, τον Λότ. Γιατί λέει έναν άνθρωπο? Διότι θα εσώζεται και η γυναίκα του χάρης εις τον άνδρα της, αλλά δεν σώθηκε αυτή. Διότι, ξέρετε την ιστορία, οι κόρες του δεν ήσαν και πολύ ευσεβείς, αλλά χάρης εις τον πατέραν των σώθηκαν και αυτές. Ώστε ουσιαστικά για έναν άνθρωπο κατέβηκε ο Θεός για να τον σώσει. Λέγει εδώ τώρα, για έναν άνθρωπο κατέβηκε ο Θεός να τον σώσει. Δεν θα σώσει όλους εκείνους που επίστεψαν και μαρτύρησαν υπέρ αυτού? Δεν κατεφρόνησε λοιπόν έναν άνθρωπο και θα καταφρονήσει όλους τους δικαίους της ιστορίας? Δέχτε η ευλογημένη του πατρός μου ερή τότε, της τότε νεφελώδεση άρμασιν εποχουμένης και υπό αγγέλων συλλεκτήσιν. Τι θα πει? Ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του πατρός μου να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη βασιλεία.